κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Είναι η πρώτη φορά που γυρίζω βίντεο με το νέο μου κινητό. Έχω φέρει το τρίποδο πάρα πολύ κοντά, γιατί το νέο μου κινητό δεν κάνει zoom, όπως και το παλιό. Η κάμερα μάλιστα που τη χρησιμοποίησα πριν λίγο, το δοκίμασα και κάνει zoom, δυστυχώς είναι πάρα πολύ θολή στο zoom, ενώ τελείως τυχαία είχα βρει τα πάντα, ήταν πάρα πολύ καλό, ήταν τελείως θολό, δηλαδή δεν φαινόταν τίποτα. Και το βίντεο που θέλω να σας κάνω θέλει πάρα πολύ καλή ανάλυση, ελπίζω να την έχουμε πετύχει αυτή τη στιγμή. Όπως βλέπετε από το τίτλο, θα μιλήσουμε για την Extraordinaire μάσκαρα από την Seventeen, είναι ένα best seller της Seventeen. Είναι μια μάσκαρα σε μαύρο χρώμα συγκεκριμένα, που είναι best seller και πραγματικά είναι πάρα πολύ οικονομική, είναι στα 10 ευρώ και 50 λεπτά και όπως φυσικά γράφει είναι δερματολογικά ελεγμένη, έχει βουρτσάκι σιλικόνης, υπόσχεται φοβερό όγκο και τέλειο γύρισμα, φαντάζομαι το βλέπετε, είναι αρκετά εύκαμπτο το βουρτσάκι της, είναι στα 12 ml και διαρκεί 6 μήνες. Δεν έχω να σας πω πολλά, όπως βλέπετε στο δεξί μάτι φοράω ήδη δύο απλές τρώσεις της μάσκαρα. Τη χρησιμοποιώ περίπου ένα μήνα και μου αρέσει αρκετά. Βλέπετε τη διαφορά ήδη από το ένα μάτι στο άλλο. Απλά τώρα θα σας τη δείξω και πώς λειτουργεί. Τι ήθελα να σας πω για αυτή τη μάσκαρα. Ναι, στην αρχή ήταν πάρα πολύ υγρή, αλλά καθώς την δοκίμαζα και περνούσε ο καιρός, ξεράθηκε αρκετά. Είναι μια μάσκαρα, συγγνώμη, που κολλάει τις βλεφαρίδες πάρα πολύ. Επίσης, ένα πολύ αρνητικό που έχει είναι ότι, σύμφωνα με τη δική μου άποψη, στεγνώνει πολύ γρήγορα και, και αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείτε να τη δουλέψετε στη δεύτερη και τρίτη στρώση καλά. Επίσης, να σας πω ότι ξεβάφεται πάρα πολύ δύσκολα. Και αυτός είναι ο λόγος που ενώ δίνει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα και μου αρέσει πάρα πολύ, ειδικά όσο περνάει ο καιρός και αρχίζω και τη μαθαίνω, δυστυχώς δεν νομίζω ότι θα τη ξαναγοράσω, δηλαδή είναι μια μάσκαρα που κατά κάποιο τρόπο με έχει διχάσει. Φυσικά, όπως βλέπετε, χωρίς καθόλου κόπο έχει ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα, αλλά δυστυχώς δεν νομίζω ότι θα τη ξαναγοράσω ποτέ και ας είναι οικονομική. Πάμε τώρα να τη χρησιμοποιήσουμε, δεν έχω να σου πω κάτι άλλο. Είναι οικονομική, δίνει ωραίο αποτέλεσμα, αλλά εγώ προσωπικά δεν πρόκειται να την αγοράσω, όπως σας είπα, ξανά, γιατί ξεβάφεται πολύ δύσκολα, που είναι το α και το ωμέγα, συγγνώμη για μένα, στις μάσκαρα. Είναι το προϊόν που φεύγει πιο δύσκολα από όλα, ούτως ή άλλως, τουλάχιστον στο δικό μου μακιγιάζ, και προτιμώ να έχω μια μάσκαρα πολλές φορές που δεν κάνει καλό αποτέλεσμα αλλά ξεβάφεται εύκολα, παρά να μου δυσκολεύει τη ζωή και να πρέπει να ταλαιπωρώ τα μάτια μου και τις βλεφαρίδες, που είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο κομμάτι του προσώπου μας. Πάμε λοιπόν να τη χρησιμοποιήσουμε. Πρέπει να τονίσω ότι το αριστερό μάτι γενικά με δυσκολεύει πάντα στο να τα βάψω, δηλαδή οι βλεφαρίδες μου στο αριστερό μάτι είναι πάντα, ας πούμε, οι βλεφαρίδες που δεν είναι τόσο καλές όσο οι δεξιές. Αυτή είναι μια πρώτη στρώση στις πάνω βλεφαρίδες. Πάμε να βάψουμε και λίγο τις κάτω. Και βάψαμε και τις κάτω. Πάμε να βάλουμε και μια δεύτερη στρώση. Έχει ήδη ξεραθεί πάρα πολύ στο πρώτο μήνα. Και εντάξει, νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς για να ξεραίνεται μια μάσκαρα. Και σίγουρα δεν βάφομαι κάθε μέρα, επομένως δεν καταλαβαίνω ποιος ο λόγος να ξεραθεί τόσο γρήγορα. Επομένως, αυτό είναι ένα ακόμα αρνητικό. Περνάω στη δεύτερη στρώση.
Όπως βλέπετε, είναι μια μάσκαρα που σίγουρα δίνει ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Δεν το αρνείται κανείς αυτό. Αλλά επίσης θέλω να πω κάτι που ξέχασα και το κατάλαβα τώρα. Είναι μια μάσκαρα που βαραίνει τις βλεφαρίδες πάρα πολύ. Και πολλές φορές έχω παρατηρήσει ότι με ενοχλεί, επειδή φοράω φακούς πάντα μέσα στα μάτια μου. Έχω παρατηρήσει ότι καμιά φορά είναι τόσο βαρύ το μάτι μου που με ενοχλούν και οι φακοί ακόμα περισσότερο. Αυτό είναι το αποτέλεσμα που δίνει, χωρίς πολλή προσπάθεια όπως είδατε. Πείτε μου τη δική σας γνώμη από κάτω και φυσικά κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να σας αρέσει και σας περισσότερο το κανάλι μου και τα βιντεό μου. Πάντα σημειώνω τις προτάσεις, σας το έχω πει χίλιες φορές και περιμένω από κάτω να μου πείτε και άλλες προτάσεις και τη δική σας γνώμη αν την έχετε χρησιμοποιήσει στη συγκεκριμένη μάσκαρα. Και γενικότερα, οτιδήποτε θέλετε να μου πείτε, το ακούω πάντα και το σημειώνω. Πολλά φιλάκια λοιπόν και θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα.